Πάμε να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Σακά, ο οποίος βρίσκεται έξω από το σπίτι του ποδοσφαιριστή. Γιατί είπαμε ότι έχουμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και πραγματικά νομίζω ότι έχουμε πληροφορίες ό,τι αφορά και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Πέτρο. Πραγματικά θρήνος επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε ο 31χρονος διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστής Τζορτζ Μπάλοκ εδώ που βρισκόμαστε στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, δεδομένου όπως φαίνεται δεν υπήρχε κάτι που προμήνει μια τέτοια εξέλιξη παρά μόνο το γεγονός ότι για πολλές ώρες δεν είχε επικοινωνία με κανέναν οικείο του. Η γυναίκα και η κόρη του, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, από την Αγγλία προσπαθούσαν επί πολλές ώρες να μιλήσουν μαζί του στο τηλέφωνο και δεν το κατάφερναν. Γι' αυτό απευθύνθηκαν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νίκιαζε το σπίτι, στον διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστή, για να έρθει να το δει. Πράγματι, Πέτρο, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήρθε εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε, μπήκε στην ουσία από την πόρτα που έχω πίσω μου και με το που περνάς αυτή την πόρτα, στο αριστερό σου χέρι βρίσκεται η πισίνα και αντίκρισε τον διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστή να κοίταται νεκρός στο νερό. Στην πραγματικότητα, Πέτρο, ο θάνατος επιβεβαιώθηκε αμέσως από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι για να επαναφέρουν τον άνθρωπο στη ζωή. Είχε ήδη αφαιρεθεί ισορρός από την πισίνα από την αστυνομία η οποία προηγήθηκε εδώ και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ισορρός δεν φέρει τραύματα ώστε να μπορεί να υπάρξει κάποια υποψία και εγκληματική ενέργεια και ότι ο Τζορτζ Μπάλντοκ πριν το θάνατό του φορούσε μαγιό, γεγονός που σημαίνει ότι πιθανότατα είχε κατέβει για να κάνει μπάνιο και όπως πληροφορούμαστε από τη γειτονιά, λίγες ώρες πριν το τραγικό συμβάν είχε κάνει κανονικά την προπόνησή του. Λοιπόν, Δημήτρη, να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και να μας βοηθήσει και ο Θάνος Σωτήρης σε αυτό, γιατί έχει μιλήσει με τους αστυνομικούς οι οποίοι διενεργούν την έρευνα και φυσικά έχουμε πληροφορίες και από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι η κυρία Παπαδοδήμα είναι μια εξαιρετική ιατροδικαστής η οποία έχει αναλάβει την νεκροψία, νεκροτομή, γιατί είναι προφανές ότι σε αυτή την περίπτωση θα χυθεί άπλετο φως όταν έχουμε όλα τα αποτελέσματα και έχουμε την πλήρη εικόνα σχηματισμένη, αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, χθες το απόγευμα, υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες λένε ότι ο Τζορτζ Μπάλντογκ, ο διεθνής ποδοσφαιριστής και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, έκανε μπάνιο στην πισίνα. Οι ίδιες πληροφορίες κατατείνουν στο γεγονός ότι μία ώρα ενδεχομένως αργότερα έχασε για αδιευκρίνηστο λόγο τις αισθήσεις του και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, όπως λες και εσύ πάρα πολύ σωστά, ειδοποιείται από την γυναίκα του, γιατί εκείνη την ημέρα, ακούστε να δείτε τώρα την τραγική σύμπτωση. Εκείνη την ημέρα, τη χθεσινή ημέρα, είχε γενέθλια η κόρη του Μπάλντοκ. Η γυναίκα του φυσικά απόρρισε για το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή ο πατέρας του παιδιού της, δεν έχει επικοινωνήσει προκειμένου να ευχηθεί τα χρόνια πολλά. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο και προσπαθεί να τον βρει στο τηλέφωνο, να επικοινωνήσει μαζί του. Για πολλές ώρες δεν απαντάει. Και όπως καταλαβαίνετε, η άμεση αντίδραση ήταν να ενημερώσει και να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Ο οποίος πηγαίνει ο άνθρωπος, όπως μας λες και εσύ Δημήτρη, στο σπίτι, μπαίνει μέσα στο σπίτι και είναι ο πρώτος ο οποίος αντικρίζει αυτό το μακάβριο θέαμα. Ποιο είναι αυτό το θέαμα? Ο Τζορτζ Μπάλντοκ να κοίταται νεκρός, χωρίς τις αισθήσεις του, στην πισίνα του σπιτιού. Πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι σε λίγη ώρα θα δούμε αποκλειστικά πλάνα τα οποία έχουμε εξασφαλίσει μέσα από το σπίτι το οποίο νίκιαζε και διέμενε ο διεθνής ποδοσφαιριστής. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς είναι ο χώρος. Πού βρίσκεται η κουζίνα, το υπνοδωμάτιο και πώς συνδέεται το σαλόνι με την πισίνα. Είναι αποκλειστικές εικόνες τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει. Πάμε όμως να ξετυλίξουμε το κουβάρι του ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε ένα σύντομο χρονικό και στη συνέχεια θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Οι αλλεπάλληλες αναπάντητες κλήσεις της συζύγου του, που βρίσκεται στο Λονδίνο, ήταν η αρχή για την αποκάλυψη του τραγικού θανάτου του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ. Χθες ήταν τα γενέθλια του γιού τους και ο 39χρονος αθλητής δεν είχε τηλεφωνήσει για να του ευχηθεί. Η σύζυγός του κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και επικοινώνησε το βράδυ με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικίαζε ο Μπάλντοκ στην οδό Διαδόχου Παύλου στη Γλυφάδα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν και ο πρώτος μάρτυρας του άδικου χαμού του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή. Τον βρήκε βυθισμένο στην πισίνα του σπιτιού. Σε κατάσταση σοκ, τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ και στην άμεση δράση και λίγη ώρα αργότερα από τους διασώστες διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.
παρά τις προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια. Αμέσως κινητοποιήθηκαν αξιωματικοί της ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνες σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Αλλά ταυτόχρονα συνέλεξαν και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες γειτόνων του θύματος. Βάσει των πρώτων στοιχείων, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο 31χρονος αθλητής πρέπει να έμεινε αβοήθητος μέσα στο νερό για περισσότερες από 5 ώρες πριν τον ανασύρουν. Στο μεταξύ, έξω από το σπίτι του, συγκεντρώθηκαν από την πρώτη στιγμή της είδησης του θανάτου του στελέχη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και συμπαίκτες του, οι οποίοι αδυνατούσαν να πιστέψουν πως ο φίλος και συναθλητής τους χάθηκε με αυτόν τον άδικο τρόπο. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Νίκο Νικολιτάκη. Νίκο μου, καλησπέρα. Γιατί από την πρώτη στιγμή χθες ειδοποιήθηκες και βρέθηκες με κάμερα και με συνεργάτες έξω από το σπίτι του Μπάλντουγκ. Καλησπέρα. Να πούμε ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα τεταμένη. Τα αντιλαμβανόμαστε, γιατί ήταν μια δυσάρεστη είδηση. Είχαν ειδοποιηθεί ήδη και οι συγγενείς, η σύζυγός του και η κόρη του. Είχαν ειδοποιηθεί όμως και οι φίλοι του, οι συμπαίκτες του και όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο αντίκρισες εσύ. Για να μας δώσεις το δικό σου ρεπορτάζ. Λοιπόν, η εικόνα που αντίκρισα, γιατί ήμασταν από τους πρώτους που είχαμε φτάσει, είναι τα περιπολικά και το ασθενοφόρο που βλέπετε και στην εικόνα, που περίμενε μπροστά από την πολυκατοικία, αυτό το τριώροφο που κοιτόταν η σώρος του Τζορτζ Μπάλτοκ. Οι αστυνομικοί ήταν σε διάφορα σημεία, είχαν αποκλείσει το δρόμο και δεν επέτρεπαν στα κανάλια, στους δημοσιογράφους και σε όλους τους υπόλοιπους να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Έπρεπε δηλαδή, μας είχαν πει να είμαστε στο απέναντι πεζοδρόμιο, ακριβώς για να μην ενοχλούμε και την έρευνα. Το αντιλαμβανόμαστε. Έτσι, δημοσιογράφοι είμαστε, τη δουλειά μας κάνουμε. Γιατί εγκαλούμαστε σε αυτή τη χώρα, γιατί κάνουμε τη δουλειά μας. Εγκαλούμαστε γιατί κάναμε τη δουλειά μας και γιατί, λέει, παρουσιάσαμε κάποιες φωτογραφίες οι οποίες θα μας εξηγήσεις τι είναι. Και ότι προσβάλαμε, λέει, τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν παρόντες. Τον κακό σας τον καιρό, κουτορνήθια. Τον κακό σας τον καιρό. Θα μου κουνήσετε εμένα το δάχτυλο. Συνέχισε, Νίκο. Λοιπόν, έξω από το σπίτι είχαν βρεθεί σχεδόν από την πρώτη στιγμή και συμπαίκτες τους στον Παναθηναϊκό και διοικητικά στελέχη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και είχαν αρχίσει, επειδή είχε κυκλοφορήσει η είδηση σταδιακά, πρώτα από το Twitter και μετά σιγά σιγά και από τα μέσα ενημέρωσης, είχαν αρχίσει να έρχονται και διάφοροι άλλοι. Έχει και ένα κέντρο διασκέδασης εκεί πιο πίσω, αλλά γενικώς ο διάφοροι κόσμος... Διάφοροι περίοικοι, οι οποίοι είχαν έρθει, άλλοι ρωτούσαν, δεν ήταν όλοι δηλαδή ενημερωμένοι, άλλοι έβλεπαν, ας πούμε, τα περιπολικά και σου λέει κάτι έγινε εδώ πέρα και μας ρωτούσαν εμάς τι έχει συμβεί. Δεν είναι ότι το ήξεραν όλοι. Ναι. Η εικόνα λοιπόν όσον αφορά, μια και έλεγες και για τους ποδοσφαιριστές και για τα στελέχη, ήταν ότι τους καταγράψαμε να είναι καθισμένοι σε απόγνωση. Είχαν καθίσει στα σκαλοπάτια έξω από την πολυκατοικία και φαινόταν δηλαδή αυτό που βίωναν εκείνη τη στιγμή, αυτό το δράμα, το σοκ. Είναι για όλους η λογική ανθρώπινη αντίδραση. Πάμε να δούμε, έχουμε τις φωτογραφίες, να δούμε γιατί πήγε εκεί πέρα ο κύριος Τζαβέλας, είναι ο διευθυντής του Παναθηναϊκού, ένας άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετική ποιότητα ανθρώπου του κύριου Τζαβέλα. Ο κύριος Τζαβέλας ήταν ο τεχνικός διευθυντής, σιγά σιγά, ο Γιάννης ο Παπαδημητρίου. Τα έχουμε να τα βλέπουμε. Λοιπόν, θα τα δούμε κατά τη διάρκεια. Θα σας πω και μερικούς παίχτες. Ήταν ο Σέγκελφελτ, ο Ρούμπεν Πέρεθ, ο Βιλένα, ο Μάγνουσον, ήταν και ο Σέκα μέσα σε αυτούς. Είναι όλοι αυτοί, γιατί ξέρεις τώρα, αυτός ο αδόκητος χαμός. Είναι προφανές ότι προκάλεσε σοκ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και στους συμπαίκτες. Σε όλους. Εδώ έχει προκαλέσει όλη την Ελλάδα. Εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με παίκτη του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ένα διεθνή παίκτη. Μιλάμε... Εδώ πέρα βλέπουμε τα πλάνα. Είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού μαζεμένοι. Είναι οι πρώτες στιγμές, πρέπει να πούμε, που έχουν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι και έχουν τρέξει. Βλέπουμε τον Ζέκα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τον Γιώργο τον Τζαβέλα. Βλέπουμε στα πλάνα τα οποία έχει καταγράψει. Να κάθονται περίλυποι έξω από το σπίτι, γιατί είναι προφανές ότι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο σπίτι εξαιτίας του γεγονότος ότι εκείνη τη στιγμή ήταν σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση. Ναι, είχε ήδη μπει ιατροδικαστής και έκανε τις ενέργειες που έπρεπε, να εξετάσει δηλαδή τη σωρό, και γι' αυτό αναγκαστικά ήταν απ' έξω. Ναι. Και ήταν λοιπόν οι άνθρωποι, η οικογένεια του Παναθηναϊκού. Μα αν δεν πήγαιναν αυτοί, ποιος θα πήγαινε? Πες με εσύ. Αν δεν πήγαινε ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ, αν δεν πήγαινε οι συμπαίκτες του που νιώθουν αδέρφια, ποιος θα πήγαινε?
Και όπως το είπες, θέμα είναι ότι εγκαλούμε εγώ. Παίκτη της εθνικής ομάδας. Δεν μιλάμε για παίκτη του παδικού. Παίκτη της εθνικής ομάδας. Εδώ δεν χωρούν οπαδικές αντιλήψεις και οπαδικές αντιπαραθέσεις. Έλεος. Φοράνε όμως ορισμένοι πράσινα, η κόκκινα, η κίτρινα, η μαύρα γυαλιά και σου λένε γιατί λέει δείχνεις αυτές τις σκηνές. Δηλαδή, ποιο είναι το χρέος του δημοσιογράφου, ρε Θανάση Κατερινόπουλε, η Νίκο Νικολετάκη, δεν να μεταδώσουμε την είδηση. Ήταν προσβάλαμε εμείς την τιμή του Τζαβέλα ή του Μπάλντοκ, τον οποίο σεβόμαστε και φυσικά είμαστε συντετριμένοι με αυτό το οποίο έχει συμβεί, επειδή πήγαμε και ήμασταν παρόντες. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να δείξουμε ότι είναι εκεί ο Τζαβέλας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Πού είναι λοιπόν, πού έγινε το φάουλ. Και άλλες περιπτώσεις ευνίδιων θανάτων που πραγματικά τα βλέπουμε στους δέκτες μας από συναδέλφους σας που τυχαίνει να σπεύσουν πρώτοι στο σημείο. Άνθρωπος είναι και ο μεν, άνθρωπος είναι και ο δε. Δηλαδή η αξία του ανθρώπου έχει σχέση με τη δουλειά που κάνει. Άνθρωπος ήταν, οικογένεια ακριβώς, είχε. Ακριβώς. Θέλω να σας μεταφέρω και κάτι. Και μάλιστα εδώ εθνόσημο φορούσε στη φανέλα του, που ενώνει τους Έλληνες. Λοιπόν, Νίκο, ναι, συνέχισε. Ναι, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή ήρθε κάποιος εκεί από τους συγκεντρωθέντες, αφού είχαν αρχίσει να αποχωρούν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, είχαν μείνει κάποια διοικητικά στελέχη, κάποιοι που καλύπτουν το αθλητικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και συζητούσαν. Και ήρθε κάποιος και μας ζήτησε να μην καταγράψουμε, όταν είχε έρθει η νεκροφόρα, να μην καταγράψουμε την σκηνή. Εμείς συμφωνήσαμε, το δεχτήκαμε όλοι. Και κάποια στιγμή, επειδή υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι τραβούσαν με τα κινητά τους, όχι οι δημοσιογράφοι, περίεργοι, πήγε η νεκροφόρα από πίσω. Δεν την ακολούθησε κανείς. Εγώ δεν έχω δει τουλάχιστον κάποιο πλάνο και ελπίζω να μην την κάνει. Γιατί σεβόμαστε. Είναι το προφανές. Σεβόμαστε. Κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά σεβόμαστε και τον ανθρώπινο πόνο. Ούτε τον καπηλευόμαστε, ούτε κανιβαλίζουμε σε αντίθεση με τους κανίβαλους του Twitter και όλο αυτό το στρατό ο οποίος έχει συσσωρευτεί τα τελευταία 24 ώρα και εύχεται να πεθάνω εγώ και τα παιδιά μου και η οικογένειά μου και με απειλούν ότι δεν θα βγω ζωντανός κτλ. Αλλά ξέρετε που σας γράφω. Στα παλαιότερα των υποδημάτων μου σας γράφω. Γιατί ξέρω ποιοι πραγματικά είστε. Και δεν αξίζει καν να σας αφιερώσω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Να σας πω κάτι τελευταίο, ότι έμαθα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μια και λέμε για το παδικό και για τις ομάδες, ότι δύο από τους πολύ στενούς φίλους του Μπάλντοκ ήταν δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι ο Μασούρας και ο... Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Οι παίκτες στην Εθνική. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.